Τα προβλήματα τώρα πρώτα πρέπει να επικεντρωθούμε στα νέα μέτρα της κυβέρνησης όσον αφορά το COVID, ότι υποχρεώνει τον κάθε καταστηματάρχη να παίξει το ρόλο του αστυνομικού, πρέπει να ελέγχει, να κάνει ταυτοπροσωπεία των καταναλωτών, να δει αν όντως είναι σωστά το πιστοποιητικά του εμβολιασμού που φέρουν μαζί τους, αν είναι όντως αυτός βλέποντας την ταυτότητά του ή αν δεν είναι εμβολιασμένος να ελέγξει το rapid test. Όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολα να γίνουν, ιδίως σε καταστήματα τα οποία λειτουργούν με ένα άτομο, γιατί κυρίως στην αγορά μέσα υπάρχουν μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, δεν είναι μεγάλες. Οπότε αν αυτή τη στιγμή πάνε σε ένα κατάστημα 2-3 άτομα και είναι ένα άτομο μέσα, καταστηματάρχης, ποιον θα προλάβει να ελέγξει τον ένα τον καταναλωτή, να εξυπηρετήσει τον άλλον που βρίσκεται μέσα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια δεν είμαστε ενάντια στα μέτρα αυτά, αλλά θα μπορούσε να γίνουν με κάποιο άλλο τρόπο. Και το πιο ξύμορο της υπόθεσης είναι ότι αφήνει ελεύθερα τα σούπερ μάρκετ, να μπορεί να μπει ο καταναλωτής μέσα χωρίς την ένδειξη κάποιου πιστοποιητικού ή rapid test. Και ξέρουμε και από την προηγούμενη περίοδο ότι ο ιός είχε μεγάλη διασπορά στα σούπερ μάρκετ, γιατί έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα. Ενώ στα δικά μας καταστήματα θα μπουν 2, 3, 5, 10 άτομα, εκεί μπαίνουν συνέχεια πάρα πολλά άτομα. Οπότε θα μπορούσε να γίνει με κάποιο άλλο τρόπο. Μιλάμε για άνηση κατανομή, ας πούμε, των μέτρων. Έχουμε κάποια συνεργασία με τους όμορους εμπορικούς συλλόγους και στο νησί μας αλλά και έξω από το νησί μας, με τον εμπορικό σύλλογο της Χίο μιλάμε, με τον εμπορικό σύλλογο της Λίμνου, αλλά υπάρχει και ομοσπονδία των εμπορικών συλλόγων που μέτρα την Αθήνα, οι οποίοι όλοι μαζί σε ένα συμβούλιο που έχει γίνει πριν λίγες μέρες έχουν καταθέσει τις προτάσεις στον αρμόδιο υπουργό αλλά και στον πρωθυπουργό και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη των θεμάτων αυτών. Επίσης ένα άλλο οξύμορο που διαπίστωσα χθες ήταν όταν πήγα στο ταχυδρομείο για να στείλω ένα δέμα. Είχα ξεχάσει στο δρόμο να πάρω την ταυτότητά μου. Είχα το πιστοποιητικό εμβολιασμό στο κινητό. Γυρνώντας και πηγαίνοντας μέσα διαπίστωσα ότι δεν χρειάζεται να δείξουμε τίποτα από όλα αυτά, ούτε την ταυτότητα ούτε το πιστοποιητικό. Μπαίνεις ελεύθερο. Οπότε πώς σε άλλες υπηρεσίες μπαίνεις, χρειάζεται έλεγχος, σε άλλες δεν χρειάζεται. Είναι δηλαδή τα πράγματα τραγελαφικά. Οι διάμεσες εκπτώσεις είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει ξεκινήσει το 2013. Ξεκίνησε στην αρχή ως δεκαήμερο. Έχει εξελιχθεί σε 15 μέρες. Όπως ξέρουν οι καταναλωτές έχει ξεκινήσει από 1η Νοεμβρίου και τελειώνει 15 Νοεμβρίου. Οι μέρες αυτές είναι ημερολογιακές και όχι εργάσιμες. Αυτός ο δεσμός βοηθάει, ας το πούμε, λίγο στην αναθέρμανση της αγοράς λίγο πριν τις χριστουγεννιάτικες γιορτές. Περιμέναμε κι εμείς μετά από όλο αυτό το διάστημα λίγο να κινηθούμε, αλλά ακριβώς λίγες μέρες μετά έγινε αναγγελία των νέων μέτρων και πάνω που πήγε να ξεκινήσει μια ζωηρή κίνηση στην αγορά, βλέπουμε ότι έχει πέσει πάρα πολύ. Και δεν είναι το αναμενόμενο αυτό που περιμέναμε. Γιατί μπορώ να σας πω και ο περισσότερος κόσμος με όλα αυτά τα μέτρα τώρα έχει κλειστεί πάλι στο σπίτι του ή θα πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει τα είδη πρώτης ανάγκης ή θα μπει σε ένα e-shop να κάνει τις αγορές του προκειμένου να κινηθεί προς τα έξω, να του ζητάνε ταυτότητες ή να υποχρεωθεί να πληρώσει ένα rapid test που στοιχίζει τώρα 10 ευρώ και θα μπει σε κάποια έξοδα παραπάνω, ενώ μπορεί στο σπίτι του άνετα να τα κάνει χωρίς ανέξοδα. Ως προς την άφιξη του κραζιερόπλοιου πήραμε την απόφαση μετά από αρκετό διάστημα που είχε να επισκεφτεί ένα τέτοιο πλοίο την πόλη μας. Κρίναμε σκόπιμο να μείνουμε λίγες ώρες τις ενδιάμεσες από το πρωί και το απόγευμα που είμαστε ανοιχτά, να μείνουμε ανοιχτοί έτσι ώστε να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτούς που δεν θα πηγαίναν κάποια προγραμματισμένη εκδρομή αλλά και σε αυτούς που θα γυρίσουνε να επισκεφτούν την πόλη μας, να γνωρίσουν τα αξιοθέατα. Στην πρώτη επίσκεψη δεν μπορώ να πω ότι ήταν απολύτως επιτυχημένη, αλλά εμείς δείξαμε ένα προφίλ πιο τουριστικό, δείξαμε ότι ενδιαφερόμαστε για την πόλη μας. Εξάλλου εμείς δεν περιμέναμε κάποιο τζίρο
στα καταστήματά μας, αλλά περισσότερο να γνωρίσουν την πόλη και να φύγει η εικόνα αυτή που έχουν μέσα στο μυαλό τους όσον αφορά το μεταναστευτικό, γιατί πολλοί νομίζουν ότι κυκλοφορούν πάρα πολλοί μετανάστες, ότι είναι κοιμούνται στους δρόμους, ότι δεν ισχύει όλο αυτό το πράγμα και είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη και αξίζει να την επισκεφτούν κάποιοι πιο μετά. Όσον αφορά τώρα την Παρασκευή που μας έρχεται και είναι κοντά, 26 Νοεμβρίου, Black Friday, έχουμε προγραμματίσει σαν εμπορικό σύλλογος κάποιες εκδηλώσεις μέσα στην αγορά και λίγο παραέξω, έτσι ώστε να είμαστε λίγο πιο ζωηροί σαν σύλλογος και σαν εμπορικός κόσμος, να προσελκύσουμε λίγο τους καταναλωτές, να κάνουμε λίγο ξεχωριστή τη μέρα αυτή. Τα καταστήματα θα έχουν πολύ καλές προσφορές, αξίζει ο κόσμος να επισκεφτεί την αγορά και την ευρύτερη περιοχή. Θα έχουν να κερδίσουν και θα περάσουν και κάποια ευχάριστη ώρα ακούγοντας διάφορα μουσικά κομμάτια από αναγνωρισμένους DJ που θα έχουμε σε διάφορα σημεία.